Έως αργά τη νύχτα βρίσκονταν σε εξέλιξη τα επεισόδια στα Εξάρχεια. Αντιεξουσιαστές συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ. Πέταξαν μολότοφ, πέτρες και ξύλα σε αστυνομικούς. Έκαψαν κάδους απορριμμάτων. Η αστυνομία απάντησε με ρήψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Ζημιές προκλήθηκαν σε εισόδους πολυκατοικιών και καταστήματα. Κάηκε και ένα αυτοκίνητο. Η κάμερα του Euronews κατέγραψε μία από τις συλλήψεις που έκαναν άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας. Ο δημοσιογράφος του Euronews Μιχάλης Αραμπατζόγλου μεταδίδει. Λίγη ώρα μετά το τέλος της ελληνικής πορείας του Πολυτεχνείου, μία ομάδα διαδηλωτών αποσπάστηκε από τον κύριο όγκο της πορείας και κατέβηκε εδώ στα Εξάρχεια. Κάπως έτσι ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Το σκηνικό εδώ συνθέτουν ο πετροπόλεμος και οι βόμβες μολότοφ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον μία σύλληψη διαδηλωτή. Από την Αθήνα, για το Euronews, Μιχάλης Αραμπατζόγλου.